pod.gr. Γιατί, κύριε καθηγητά? Με την Ερατό Ζουρουφίδου και τον καθηγητή Αθανάσιο Τσαφτάρη. Τι κοινό μπορεί να έχει ο τονισμός της γλώσσας με το DNA και τα γονίδιά μας? Σήμερα με τον καθηγητή μιλάμε πάλι για την τροφή. Όχι για τις πληροφορίες που μας μεταφέρει, ούτε για τα προβιωτικά που περιέχει, αλλά για το πώς οι τροφές που παίρνουμε επιδρούν στο DNA και τα γονίδιά μας μέσω διάφορων μηχανισμών. Μιλάμε λοιπόν για τα επιγενετικά φαινόμενα και μπορεί να ακούγεται περίπλοκο, αλλά προτείνω να συνεχίσετε να ακούτε, ειδικά αν είστε λάτρεις του σκόρδου. Καλημέρα, κύριε καθηγητά, πώς είστε? Καλημέρα, δόξα τω Θεώ. Εύχομαι να συνεχίσουν να πηγαίνουν καλά τα πράγματα με τον κορονοϊό και να μπορέσουμε έτσι να συνεχίσουμε κι εμείς να κάνουμε τις κουβέντες μας. Να σας ρωτήσω, θα κάνετε εσείς την τρίτη δόση? Βεβαίως, θα την κάνω. Μάλιστα, σήμερα τα ξημερώματα μου ήρθε το μήνυμα ότι αφού πέρασαν 6 μήνες από τα προηγούμενα εμβόλια, τώρα πρέπει να κάνω την τρίτη μου δόση. Είναι πολύ αισιόδοξο να ακούμε έναν επιστήμονα να πηγαίνει να το κάνει. Έχει τσιμπήματα, βέβαια. Ωραία. Κύριε Τσαφτάρη, στο προηγούμενο επεισόδιο, κλείνοντας, είπατε ότι σήμερα θα μιλήσουμε για την επιγενετική, την επιγονιδιωματική και την επιδιατροφή. Θα ήθελα πριν ξεκινήσουμε όμως να σταθούμε λίγο στο πρόθεμα. Το επί τι υποδηλώνει, επικάθεται κάτι ας πούμε πάνω στα γονίδια? Έτσι ακριβώς όπως το λέτε είναι. Μέχρι τώρα πιστεύαμε ότι όλη η γενετική πληροφορία είναι η αλληλουχία των γραμμάτων στο κείμενο. Παραδείγματος χάρη το Κ και το Α και το Λ και το Ω κάνουν τη λέξη καλός. Η πληροφορία δηλαδή είναι ενσωματωμένη στην αλληλουχία των γραμμάτων. Έτσι πιστεύαμε και στο DNA ότι η πληροφορία είναι κωδικοποιημένη στην αλληλουχία των γραμμάτων στο γενετικό κείμενο. Τι βλέπουμε όμως τώρα? Πέραν αυτού, πάνω σε αυτή την πληροφορία, επικάθεται μια επιπρόσθετη πληροφορία που έχει να κάνει, όπως και στα κείμενα της γλώσσας μας, με τον τονισμό. Δηλαδή, στη γλώσσα μας, αν δεις τη λέξη «καλός», αν έχει τόνο στο όμικρον, σημαίνει «καλός». Αν έχει τόνο στο αλφα, σημαίνει «καλός». Χωρίς να αλλάξει κανένα γράμμα στη γλώσσα, αλλάζει το νόημά της. Με επικαθήμενους τέτοιους μηχανισμούς, ας το πούμε τόνους, μπορεί να αλλάξει το νόημα ενός γονιδίου. Επομένως, όπως στη γλώσσα, η επιγενετική ασχολείται με αυτούς τους τόνους που επικάθενται στο DNA του γονιδίου ή του γονιδιώματος, άρα μιλάμε για επιγενετική ή για επιγονιδιωματική και εδώ, και όπως θα δούμε ότι υπάρχουν όπως και στη γλώσσα μας και στο DNA πολλές και ποικίλες μορφές επιγενετικών αλλαγών στο μήνυμα. Άρα και εκεί οι τόνοι απλουστεύουν τη ρύθμιση της λειτουργίας, ας πούμε. Βεβαίως, παίζουν πολύ καθοριστικό ρόλο, γιατί μπορείς να αλλάξεις ένα μήνυμα ή να ακυρώσεις ένα μήνυμα χωρίς να πειράξεις καθόλου τα γράμματά του. Στη γλώσσα μας μόνο τα φωνήεντα τονίζονται. Έτσι και στο DNA από τα 4 γράμματα που συμμετέχουν στο γενετικό κείμενο, μόνο οι κιτοσίνες παίρνουν τόνους. Σας θυμίζω ότι όπως η γλώσσα μας είναι γραμμένη με 24, όπως είναι η γλώσσα των υπολογιστών μας γραμμένη με 2 χαρακτήρες, το 0 και το 1, έτσι και το γενετικό κείμενο είναι γραμμένο με 4 χαρακτήρες, την αδενίνη, τη γουανίνη που είναι 2 πουρίνες και η κιτοσίνη και η θυμίνη που είναι 2 πυριμιδίνες. Η γουανίνη ζευγαρώνει με την κιτοσίνη απέναντι και η αδενίνη απέναντι με την θυμίνη. Να σας ρωτήσω κάτι. Στη γλώσσα μας ξέρουμε ότι βάζουμε μια γραμμούλα για να τονίσουμε. Στο DNA τι είναι αυτό που τονίζει τα γράμματα? Ένα μεθύλιο, δηλαδή άνθραξη υδρογόνο 3, αυτός είναι ο τόνος του DNA. Και όπως και στη γλώσσα μας μπορεί πραγματικά να επηρεάσει το νόημα του γονιδίου, δηλαδή να δουλέψει ή να μην δουλέψει εξ ολοκλήρου ένα γονίδιο, δηλαδή να αποσιωπηθεί. Κύριε καθηγητά, να δώσουμε εδώ ένα πρακτικό παράδειγμα. Όπως είπαμε για το καλός και το κάλος, να πούμε ένα πρακτικό παράδειγμα ενός γονιδίου που μπορεί να... Μπορούμε να πάρουμε ένα γονίδιο και να πούμε όταν το γονίδιο είναι αμεθυλίου, το δουλεύει, έχει αυτό το αποτέλεσμα. Όταν το γονίδιο είναι μεθυλιωμένο, δεν δουλεύει και έχει αυτό το αποτέλεσμα. Το οποίο μπορεί να είναι, ας πούμε, και κάτι πολύ απλό, όπως ένα γονίδιο που θα καθορίσει το χρώμα των ματιών ή μιλάμε. Βεβαίως.
Ναι, βεβαίως. Όλα τα γονίδια δεν δουλεύουν πάντοτε και παντού, σε όλο το χρόνο, σε όλη κάθε στιγμή και σε όλα τα όργανα. Κάποια γονίδια θα δουλέψουν στο σηκώτι μας για να δώσουν τη λειτουργία του σηκωτιού. Κάποια γονίδια θα δουλέψουν στο μάτι για να δώσουν τη λειτουργία του ματιού. Άλλα είναι τα γονίδια του στομάχου που θα δουλέψουν όταν τρώμε τροφή και θα πούν δουλέψτε τώρα εσείς γρήγορα να φτιάξει αυτά τα ένζημα της πρωτεάσης ή της αμυλάσης, γιατί έχει φάει ο οργανισμός άμυλο και πρέπει να το χωνέψει. Επομένως, ναι, αυτή η διαφοροποίηση των κυττάρων από κάτω κρύβει μια διαφοροποίηση της έκφρασης των γονιδίων. Αν κατάλαβα καλά, όπως στη γλώσσα έχουμε τους τόνους, έτσι στο DNA έχουμε τα μεθύλια, τα οποία πηγαίνουν και τονίζουν, ας πούμε, κάποιες από τις κυτοσύνες. Εκτός από τα μεθύλια υπάρχει και κάτι άλλο το οποίο να τονίζει. Να επιτρέψετε να αναφέρω και τους επιγενετικούς μηχανισμούς που άπτονται των ιστονών. Σας θυμίζω ότι αυτό πρέπει να το εξηγήσουμε λίγο περισσότερο. Το DNA δεν είναι γυμνό μέσα στα κύτταρά μας. Είναι τυλιγμένο πάνω σε μικρά μπαλάκια από πρωτεΐνες που απαρτίζονται από τις ιστόνες. Φανταστείτε ένα μικρό μπαλάκι και το DNA κάνει γύρω από το μπαλάκι δύο γύρους, μετά αφήνει μια απόσταση, πηγαίνει στο άλλο μπαλάκι, κάνει ακόμα δύο γύρους. Αυτό επιτρέπει σε ένα σχοινί όπως το DNA, αντί να είναι μακρινάρι, να συρρυκνώνεται, να μαζεύεται για να μπορεί να χωρέσει ή να είναι απλουστευμένη η λειτουργία του μέσα στον πυρήνα του κυττάρου. Αν λοιπόν οι ιστόνες και αυτές επιγενετικά τροποποιηθούν, το DNA μπορεί να τυλιχθεί. Αν είναι διαφορετικά, θα ξετυλιχθεί για να δουλέψει. Επομένως, έχουμε και εκεί επιγενετικούς μηχανισμούς που θα τους δούμε ξέχωρα. Ας πάμε όμως τώρα στον κύριο επιγενετικό μηχανισμό που είναι η μεθυλίωση του DNA. Μιλάμε λοιπόν για τα μεθύλια. Πού τα βρίσκει αλήθεια ο οργανισμός μας όλα αυτά? Ποιες είναι οι τροφές που μας δίνουν αυτά τα μεθύλια? Σωστά. Πηγή ζωικής προέλευσης είναι το σηκώτι. Το σηκώτι είναι και φυσικά το κρέας δευτερευόντος. Είναι εξαιρετικές πηγές φολικού οξέως. Ωραία. Τι γίνεται στους ανθρώπους που είναι φυτοφάγοι και δεν τρώνε ποτέ σηκώτι ή κρέας? Πώς καλύπτουν αυτή την ανάγκη? Σας θυμίζω επίσης ότι πολλοί από εμάς στη διάρκεια των νηστιών μετατρεπόμεθα σε φυτοφάγους σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό. Από τις φυτικές πηγές, πολύ σημαντική πηγή φωλικού οξέως είναι το σουσάμι, δηλαδή το ταχίνι, ο χαλβάς. Και έτσι εξηγείται γιατί μας βάζουν εμάς τη διάρκεια της νηστείας να τρώμε χαλβά, ακριβώς για να καλυφθεί αυτή η ανάγκη. Τώρα μου γεννιέται μια απορία, κύριε καθηγητά. Πώς γίνεται να βλέπουμε ότι πράγματα που είναι στις παραδόσεις μας, οι οποίες έχουν διαμορφωθεί εδώ και πάρα πολλές, ας πούμε εκατοντάδες χρόνια, που τότε οι άνθρωποι δεν γνωρίζανε τι είναι. Ούτε από επιγενετικά φαινόμενα, ούτε από μεθυλιώσεις, ούτε από φωλικό οξύ και λοιπά. Ναι. Τι είναι? Δείχνει όμως ξανά ότι η ανθρωπότητα είχε μια έμπειρη γνώση, λέω εγώ, αυτή δηλαδή που ήταν σιγανή στην πρόοδο, χρειάστηκε χρόνο για να την αποκτήσουν, αλλά έξυπνα μυαλά που είχαν παρατηρητικότητα, έβλεπαν ότι, ξέρεις, σε αυτή την περιοχή που τρώνε σουσάμι, γιατί ευδοκιμεί η καλλιέργεια αυτή, δεν είχαν ορισμένες αρρώστιες που εμφανίζονταν σε ένα άλλο μέρος που, ξέρω εγώ, δεν είχαν κρέας αλλά δεν είχαν και σουσάμι. Αυτά είναι λοιπόν τα επιγενετικά φαινόμενα. Όχι, ένα από τα επιγενετικά φαινόμενα είναι η μεθυλίωση του DNA που περιγράψαμε. Υπάρχουν και άλλα δηλαδή? Ναι, βεβαίως. Να σας πω για παράδειγμα ότι, όπως έχουμε αναφέρει, το DNA δεν είναι γυμνό. Είναι τυλιγμένο σε μικρά μπαλάκια πρωτεϊνών που είναι οι λεγόμενες ιστόνες. Οι ιστόνες λοιπόν, πάνω από τις οποίες είναι τυλιγμένο το DNA, και αυτές υφίστανται τροποποιήσεις. Δηλαδή, οι ιστόνες είναι γενικότερα αρνητικά φορτισμένα μόρια. Αν οι ιστόνες πειραχτούν και αποκτήσουν θετικά φορτισμένες τροποποιήσεις, αμέσως το DNA ανοίγει. Επομένως, έχουμε και εκεί επιγενετικά φαινόμενα και έχουμε επίσης αντίστοιχες ουσίες που τα επηρεάζουν. Ένα-δύο από τα αμινοξέα τους υφίστανται ασετυλίωση ή αποκετυλίωση. Δηλαδή μπορεί να βάλεις ένα ασετύλιο και να βγάλει. Όπως επίσης και αυτές υφίστανται μεθυλιώσεις και απομεθυλιώσεις, αλλά και άλλες τέτοιες αλλαγές. Επομένως, και εκεί έχουμε τέτοια τρόφιμα που επηρεάζουν τη λειτουργία των ιστονών
και μέσω των ιστονών επηρεάζουν και τη λειτουργία των γονιδίων. Μπορείτε να μου πείτε ποια είναι αυτά τα τρόφιμα? Όσο το φολικό οξύ, ό,τι αφορά την μεθυλίωση του DNA, αλλά και μια σειρά άλλων τροφίμων που έχουν να κάνουν με την ασετυλίωση των ιστονών, την μεθυλίωση των ιστονών κλπ. Έχουν δηλαδή αναστολή στον απακετυλασσόν. Νούμερο ένα σε αυτά είναι το σκόρδο. Το σκόρδο είναι εξαιρετική πηγή τέτοιων αλληλοσουλφιδίων που είναι ισχυρή αναστολή. Γι' αυτό και το σκόρδο, όπως επίσης οι βρούβες, τα άγρια ραδίκια, τα μπρόκολα, είναι εξαιρετικές τροφές, τα κουνουπίδια, εξαιρετικές τροφές σε ό,τι αφορά την πηγή των απακετυλασσών και της προστασίας, ας το πούμε, των επιγενετικών φαινομένων, έτσι ώστε κανένα κύτταρο να μην χάνει τη ρύθμισή του και αρχίζει να διαιρείται ανεξέλεκτα, γιατί ανεξέλεκτη κυταροδιαίρεση σημαίνει καρκίνο στο στομάχι, στο δέρμα, παντού. Άμα έχουμε κάποιες κακές επιγενετικές αλλαγές, αυτές μπορούν να αναστραφούν? Αυτό είναι τρομερό δύσκολο και θα χρειαστεί χρόνος να το εξηγήσω. Παρ' όλα αυτά πρέπει να το κάνουμε. Απλά να πω ποιος καθοδηγεί αυτού του είδους τις αλλαγές. Τα γονίδια σας θυμίζω ότι είναι μέσα στον πυρήνα του κυττάρου, ενώ όλες οι άλλες λειτουργίες συμβαίνουν στο κυττόπλασμα του κυττάρου. Εκεί δηλαδή, όταν δουλεύει το γονίδιο και μεταγράφεται, φτιάχνει ένα RNA, πηγαίνει εκεί, μεταφράζεται στα ριβοσωμάτια του κλπ. Από το κυττόπλασμα όμως μπορεί να φύγουν μικρά RNA, να πάνε μέσα στον πυρήνα και να πούνε δούλεψε εσύ ή μη δουλεύεις. Πηγαίνουν στο DNA και ζευγαρώνοντας με το DNA καθοδηγούν πού θα γίνουν μεθυλιώσεις ή πού θα γίνουν απομεθυλιώσεις. Πού θα πειραχτούν οι ιστόνες και θα μεθυλιωθούν ή θα απομεθυλιωθούν ή θα ασετυλοποιηθούν και θα αποσετυλοποιηθούν. Αυτοί είναι οι καθοδηγητές. Επομένως, έχει μεγάλη σημασία να λειτουργούν σωστά τα συγκεκριμένα συστήματα, ιδιαίτερα με τα μικρά RNA. Μάλιστα. Οπότε, στην ερώτηση αν μπορούν να στραφούν οι κακές επιγενετικές αλλαγές, θα μπορούσαν μέσω τέτοιων επεμβάσεων, ας πούμε? Ναι, θέλω να πιστεύω ότι σύντομα θα είναι εφικτού τέτοιου είδους παρεμβάσεις, έτσι ώστε να μπορεί κανείς να αδρανοποιήσει ένα γονίδιο με του καρκίνου, έτσι ώστε να σταματήσει η κυταροδιαίρεση ή να μην συμβεί καν. Αν μην ξεχνάμε όμως ότι αυτό θα είναι τρομερά δύσκολο, διότι θα πρέπει να το στοχεύσεις μόνο σε εκείνο το κύτταρο, γιατί παραδείγματος χάρη εμείς καθημερινά απαιτούμε να έχουμε κύτταρο διαιρέσει στο αίμα μας, γιατί το αίμα μας συνεχώς δημιουργεί καινούργια κύτταρα. Μια άλλη ερώτηση. Εκτός από την διατροφή, υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία επηρεάζουν τον τονισμό του? Όχι, επηρεάζουν, άλλα πράγματα επηρεάζονται από τον τονισμό. Και εδώ θα θίξουμε ένα θέμα πολύ σημαντικό, γιατί το γενετικό δόγμα λέει το γονίδιο για να αλλάξει πρέπει να αλλάξει ένα γράμμα. Στο κείμενό του αυτό σημαίνει μετάλλαξη. Και να μην δουλεύει ή να μην κάνει το ίδιο πράγμα. Τώρα με τα επιγενετικά είδαμε ότι αυτό δεν είναι απόλυτο. Ένα γονίδιο μπορεί να είναι απείραχτο γενετικά, να μην πειράξει κανένα γράμμα του, αλλά επειδή έχει ένα μεθύλιο στο διακόπτη και να μην δουλεύει, όχι γιατί πειράχτηκε ένα γράμμα και έγινε μετάλλαξη, αλλά έγινε αυτή η επιγενετική αλλαγή. Επομένως, αυτό το δόγμα αλλάζει την έννοια της κληρονομικότητας που μέχρι τώρα τη στηρίζαμε μόνο στα γενετικά φαινόμενα, τώρα παρεμβαίνουν και τα επιγενετικά. Ένα όμως πολύ πιο σημαντικό πράγμα, γιατί αλλάζει και το δόγμα της εξέλιξης πλέον, είναι ότι τα μεθυλιωμένη κυτοσύνη, εκεί δηλαδή που στο γράμμα που υπάρχει τόνος, όταν γίνεται διπλασιασμός του DNA για να γίνουν αντίγραφα, πολύ συχνά τα ένζημα που κάνουν αυτή τη δουλειά την μπερδεύουν και αντί να βάλουν απέναντι στη μεθυλιωμένη κυτοσύνη μια γουανίνη, την μπερδεύουν με άλλο νουκλεοτίδιο και βάζουν κάτι άλλο. Επομένως, πολύ συχνά ο επιγενετικός τόνος γίνεται αιτία μετάλλαξης του DNA, αλλαγής. Επομένως, τα επιγενετικά φαινόμενα καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό και εξελικτικά φαινόμενα ακριβώς για το φαινόμενο που σας περιγράφω. Δηλαδή, επηρεάζουν τη δημιουργία γενετικής παραλλακτικότητας και αυτό θέλει προσοχή επίσης. Μάλιστα. Και αυτό αλλάζει το δόγμα μας πλέον, γιατί εμείς ως πρόσφατα λέγαμε ότι η αλληλουχία των νουκλεοτιδίων στο DNA είναι αυτό που κάνει τη διαφορά
και όχι η μεθυλίωση όπως τώρα μας προσετέθη. Ναι. Άρα βρισκόμαστε σε ένα συναρπαστικό μεταβατικό στάδιο. Ναι, βέβαια, αλλάζουν τα δόγματα. Γι' αυτό και φωνάζω εγώ συχνά. Δεν έχει ανάγκη από δόγματα η επιστήμη. Μου άρεσε πολύ αυτό που είπατε τώρα. Νομίζω γενικά δόγματα δεν χρειάζονται πουθενά. Οπότε θα το κρατήσω αυτό για το κλείσιμο και σας ευχαριστώ πολύ κύριε καθηγητά. Ακούσατε το podcast «Γιατί κύριε καθηγητά» με την Ερατό Ζουρουφίδου και τον καθηγητή γενετικής και πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αθανάσιο Τσαφτάρη. Αναζητήστε όλα τα επεισόδια της σειράς στο pod.gr, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts ή σε όποια άλλη πλατφόρμα ακούτε podcast από το κινητό σας. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.